Πάμε να καλημερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου, τον Υφυπουργό Εργασίας. Καλημέρα σας, κύριε Τσακλόγλου. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Γεια σας, γεια σας. Διότι έχουμε σημαντικές εξελίξεις, θα μας πείτε και πόσο κόσμο αφορά, αναφορικά με το θέμα της συνταξιοδότησης ανθρώπων οι οποίοι έχουν και χρέη. Ναι, υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας οι οποίες έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Η πάγια ρύθμιση η οποία ισχύει είναι το ότι αν κάποιος... Πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι αυτό αφορά μόνο αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Δεν αφορά μισθωτούς. Ο μισθωτός, όταν φτάνει η ώρα της συνταξιοδότησης του, παίρνει κανονικά τη σύνταξή του, ασχέτως αν ο εργοδότης του είχε οφειλές στη συγκεκριμένη μερίδα. Δηλαδή, ουσιαστικά τους κυνηγάει ο ΕΦΚΑ για τις οφειλές των μισθωτών. Ναι. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και αν υπάρχει οφειλή, η οποία είναι μέχρι 20.000 για τους αυτοαπασχολούμενους και 6.000 για τον πρώην ΟΓΑ, μπαίνουν αυτόματα σε μια ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από τη σύνταξη 60 μηνιαίες δόσεις. Αυτό το πράγμα το οποίο κάνουν... Άρα θα βγουν στη σύνταξη και θα υπάρξει παρακράτηση της ρύθμισης από το ποσό της σύνταξης. Κάντε όμως μια χάρη και δύο, συγγνώμη, ο Στέφανος μας ενημερώνει ότι στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού, στην είσοδο της Αττικής Οδού, υπάρχει κινητοποιημένο φόρτηγο με αποτέλεσμα να υπάρχει ισχυρή ανάσχεση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού. Παιδιά, προσοχή, αυτό συμβαίνει, φαίνεται, αποτυπώνεται και στους χάρτες. Ορίστε, συγγνώμη. Ελάτε, κύριε Τσακλόγλου. Λοιπόν, αυτό το οποίο αλλάζουμε τώρα είναι το ότι αλλάζουμε αυτά τα όρια, αλλά αλλάζουμε και κάποιους κανόνες για την εξτρά χρηματοδότηση. Δηλαδή, των 20.000 βγαίνει στις 30.000 και των 6.000 ανεβαίνει στις 10.000. Όμως, για να μπει σε μια τέτοια ρύθμιση ο δυνάμεις συνταξιούχος, πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι το άτομο αυτό είχε ένα πραγματικά ισχυρό ασφαλιστικό δεσμό. Δεν είναι δηλαδή ότι, ξέρεις, συμμετείχα 20 χρόνια στην ασφάλιση, τα 10 δεν πλήρωσα, φέρτε μου σύνταξη. Πρέπει να έχει πληρώσει πραγματικές εισφορές τουλάχιστον 20 χρόνια, ένα. Και το δεύτερο είναι το ότι να μην είναι συστηματικός κακοπληρωτής. Δηλαδή, τα χρήματα τα οποία έχει στην τράπεζα κατά την προηγούμενη χρονιά, να μην ήταν τέτοια που να του επέτρεπαν να μπουν στην προηγούμενη ρύθμιση, αλλά αυτός να επέλεξε να μην το κάνει. Δηλαδή, βλέπουμε αν οι καταθέσεις την προηγούμενη χρονιά ήταν κατά μέσο όρο πάνω από 12.000 ευρώ. Αν ήταν πάνω από 12.000 ευρώ, δηλαδή ένα ποσό το οποίο του επιτρέπει και κάποια έκτακτη ανάγκη και πλέον να μπορέσει να ικανοποιήσει και το προηγούμενο κριτήριο, τότε πραγματικά μπαίνει στη ρύθμιση αυτή. Ναι. Στη ρύθμιση αυτή με το που μπαίνει είναι, στην αρχή γίνεται μια μεγάλη παρακράτηση, δηλαδή από τη σύνταξη του παρακρατάται το 60% μέχρι να πάει στους κανόνες της προηγούμενης κατάστασης. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα ότι έχω όλα τα υπόλοιπα, έχω 20 χρόνια ασφάλισης, έχω χαμηλές αποταμιεύσεις κλπ. Και χρωστάω 26 χιλιάρικα. Αυτά τα 6 χιλιάρικα μέχρι να εξοφληθούν μου κρατάνε το 60% της σύνταξης μου και μετά πηγαίνω στην πάγια ρύθμιση. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα είναι, όπως το είπατε και εσείς, μεγάλη παρακράτηση με αποτέλεσμα ουσιαστικά σαν να μην παίρνει σύνταξη, γιατί θα πηγαίνει όλο στη ρύθμιση, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε λίγο. Αυτή τη στιγμή δεν παίρνει καθόλου σύνταξη και δεν υπάρχει και προοπτική να πάρει σύνταξη. Οπότε νομίζω ότι η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Συν το γεγονός της αποπλήρωσης της οφειλής που θα έχει προς το ταμείο. Ναι, κοιτάξτε λίγο. Η συμμετοχή μας στην κοινωνική ασφάλιση δεν είναι μια διαδικασία εθελοντική. Θέλω, πληρώνω, δεν θέλω, δεν πληρώνω. Είναι κάτι που το Σύνταγμα μας λέει το ότι είναι μια διαδικασία αναγκαστική. Δηλαδή, από το μισθό τον οποίο έχετε εσείς ή που έχω εγώ, ένα κομμάτι από αυτό το οποίο πληρώνομαι εγώ και ένα κομμάτι από αυτό το οποίο πληρώνει για μένα ο εργοδότης μου, ουσιαστικά πηγαίνει για τους σκοπούς της κοινωνικής ασφάλισης. Και μην ξεχνάτε άλλωστε ότι στην κοινωνική ασφάλιση αυτή τη στιγμή, από τις συντάξεις τις οποίες πληρώνουμε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το πληρώνει ο φορολογούμενος, δεν πληρώνονται και από εισφορές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι, ξέρεις, περιστασιακά, δούλεψα κάποια λίγα χρόνια, αχ, δώστε μου σύνταξη, επειδή είμαι καλό. Θέλω να πω, έλεγε, Όχι, ένα τελευταίο, αν ισχύει το ίδιο για τους αγρότες. Ναι, ναι, και για τους αγρότες ισχύει το ίδιο, είπα προηγουμένως ότι από τις 6 αυξάνεται στις 10.000 και μάλιστα υπάρχει και εκεί το αντίστοιχο όριο φυλών. Όριο καταθέσεων το οποίο χρειάζεται να υπάρχει, το οποίο είναι χαμηλότερο, και, αλλά και εκεί χρειάζεται να έχουν 20 χρόνια εισφορών. Μας ρωτάει η κυρία Αγάθη Καραγιαννίδου, κάτι που δεν έχουμε καθόλου γνώση, για το τι γίνεται με το επικουρικό ταμείο των γιατρών, αν έχετε να μας πείτε κάτι. Δεν ξέρω τι εννοεί. Ούτε εγώ δεν καταλαβαίνω, έτσι όπως μου το ρωτάτε. Έτσι, ακριβώς όπως είναι, έχει διατυπωθεί το ερώτημα. Πάντως δεν έχει έρθει στο γραφείο μου κάτι που να αφορά ειδικά το επικουρικό των ιατρών, οπότε δεν... Μάλιστα. Αν αυτό το οποίο αναφέρεται είναι σε κάποια
μεγαλύτερη καθυστέρηση ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, ειδικά για εκείνους τους ιατρούς οι οποίοι είχαν και ασφάλιση δημοσίου, γιατί ήταν πολλοί γιατροί τέτοιοι, με τις ρυθμίσεις οι οποίες κάναμε με το τελευταίο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ουσιαστικά ξεμπλοκάραμε ένα πολύ πολύ μεγάλο αριθμό τέτοιων επικουρικών συντάξεων. Μάλιστα. Οπότε, αν τυχόν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, λίγο παράξενο θα μου φαινόταν, αλλά έτσι όπως διατυπώνεται την ερώτηση, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το ερώτημα. Και ο Τάκης λέει: εγώ που χρωστάω 50.000 αλλά έχω και ΙΚΑ. Εγώ που χρωστάω 50.000 αλλά έχω και ΙΚΑ. Πρώτα-πρώτα είναι το ότι τώρα πλέον είναι όλο. Έχει αυτό εδώ στον ΕΦΚΑ. Αλλά το ζήτημα είναι με ποια ιδιότητα χρωστούσε αυτά τα 50.000. Προφανώς αυτό το οποίο αναφέρει ο συγκεκριμένος ο ακροατής σας πάει να πείτε ότι είχα τα 50.000 τα οποία τα χρωστούσα σαν αυτοαπασχολούμενος και τώρα εργάζομαι ως μισθωτός. Ο ΕΦΚΑ το βλέπει συνολικά όμως αυτό το πράγμα. Ναι. Οπότε και στην συγκεκριμένη την περίπτωση τη δική του ισχύει αυτό το οποίο ανέφερα προηγουμένως. Δηλαδή πρέπει πρώτα να καθαρίσει το κομμάτι εκείνο το οποίο χρωστάει, που είναι το υπερβάλλον των 30.000 κλπ. Να μπει στην πάγια ρύθμιση την οποία έχουμε και τότε αρχίζει και στη ρύθμιση την οποία φέρνουμε τώρα και κατόπιν να πάρει τη σύνταξή του. Μάλιστα. Να είστε καλά, σας καλημερίζουμε κύριε Τσακλόγλου. Γεια σας κύριε Τσακλόγλου, συγγνώμη, επειδή την κάναμε τη συζήτηση πριν βγούμε στον αέρα. Εμείς που είμαστε στα 50 θα πάρουμε σύνταξη σε λογική ηλικία, λέτε. Εντάξει, κοιτάξτε κύριε Κούτρα, αυτό το ακούω πολύ συχνά. Ναι. Ακόμα και στα δυσκολότερα χρόνια της κρίσης μπορεί να έγιναν περικοπές στις συντάξεις, αλλά οι συντάξεις δεν σταμάτησαν να καταβάλλονται στην ώρα τους, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιστάσεις. Ναι. Φυσικά και θα πάρετε σύνταξη. Μην τρομάζουμε τον κόσμο με τέτοια πράγματα. Όχι, εμείς τρομάζουμε από μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να τρομάξουμε τον κόσμο. Και εμείς τους τρομαγμένους είμαστε. Λοιπόν, όχι μόνο θα πάρετε σύνταξη. Θα πάρετε σύνταξη κανονικά. Ναι. Και κατά πάσα πιθανότητα αυτό το οποίο συμβαίνει όσο πηγαίνουμε στις νεότερες γενιές που αρχίζει και διαφοροποιείται το συνταξιοδοτικό μας σύστημα και έχουν και ένα κομμάτι κεφαλαιοποιητικό μέσα κλπ. Δηλαδή με το ΤΕΚΑ κλπ. Οι νεότερες γενιές, όχι όμως οι 50, νομίζω ότι θα πάρουν και αρκετά ψηλότερες συντάξεις από αυτές που θα παίρνουν. Ναι, αλλά θέλαμε και εμείς να είμαστε στο. Εμείς αυτούς θέλαμε να είμαστε. Αλλά δεν μας αφήσατε. Αυτό δηλαδή δεν έκανε πρόβλεψη η κυβέρνηση να πει, παιδιά, όποιος θέλει, βάλτε και τα λεφτά. Οι νεότερες γενιές, δηλαδή ήταν από όσους έμπαιναν από τη στιγμή που. Όλα για τους άλλους γίνονται. Ο νόμος και εκείνα τα άτομα. Ναι, εμείς τα κάνουμε, πεθάνουμε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Το χάσατε για λίγο, εντάξει. Αυτό, ναι. Το χάσαμε για λίγο. Εντάξει, δεν χάσαμε το πρωτάθλημα για λίγο που έρχεται και του χρόνου. Χάσαμε τη συνταγή. Λοιπόν, γεια σας κύριε Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.